θα νικήσουμε ή θα πάψουμε να ζούμε. Θα έχουμε όμως την παρηγοριά ότι δεν αφήσαμε πίσω μας δούλους Έλληνες. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Επανάστασης. Κεφάλαιο 18. Ο αγώνας εξαπλώνεται. Η Επανάσταση δεν άργησε να φτάσει και στα νησιά του Αιγαίου. Πρώτα ξεσηκώθηκαν οι Σπέτσες με την Μπουμπουλίνα και ύστερα η Ύδρα με τον Πλοίαρχο Οικονόμου. Σταδιακά εντάχθηκαν τα Ψαρά, η Σάμος, η Κάσος και τα Δωδεκάνησα. Τα νησιά των Κυκλάδων συμμετείχαν λιγότερο ενεργά. Στην Κρήτη, το κάλεσμα της Επανάστασης ακούστηκε κυρίως στα Σφακιά. Οι Τούρκοι, όμως, είχαν μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση των Κρητικών. Οι τελευταίοι είχαν εξεγερθεί πολλές φορές και η φρουρά τους ενισχύθηκε από την Αίγυπτο. Οι Κρητικοί δεν ήταν οργανωμένοι και στην πλειοψηφία τους ήταν άοπλοι. Παρ' όλα αυτά, είχαν αρκετές επιτυχίες. Τα πρώτα χρόνια έφτασαν να ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, αλλά σύντομα περιορίστηκαν και η επανάσταση έσβησε. Ακόμα όμως και τότε, σε πολλές περιοχές συνήθιζαν να πολεμούν απτόητοι, αρνούμενοι να παραδοθούν. Ορισμένοι μάλιστα σταμάτησαν τον αγώνα μόλις το 1830. Τα νησιά ήταν πολύ σημαντικά για την επανάσταση, αν και υπερήχαν σε αριθμό πλοίων σε σχέση με το τουρκικό ναυτικό. Τα πλοία τους ήταν κυρίως εμπορικά, τα οποία είχαν μετατραπεί σε πολεμικά. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες ήταν εξαιρετικά ικανοί στη θάλασσα, έχοντας εμπειρία και ταχύτητα. Το ελληνικό ναυτικό δρούσε με πολλούς τρόπους στη θάλασσα. Αρχικά υποστήριζε τις χερσαίες δυνάμεις όταν αυτές πολιορκούσαν παραλιακά κάστρα. Έκανε επιδρομές στα λιμάνια της Μικράς Ασίας, εχμαλωτίζοντας ή καταστρέφοντας πλοία. Έτσι, εμπόδιζε το Οθωμανικό ναυτικό να αναπτυχθεί στο Αιγαίο. Είχε φτάσει μέχρι την Αίγυπτο και τη Συρία. Τέτοια ήταν η σημασία του ναυτικού, ώστε οι οπλαρχηγοί δεν σχεδίαζαν τίποτα χωρίς τη γνώμη των νησιωτών πλοιάρχων. Εκείνοι, άλλωστε, εμπόδιζαν τους Τούρκους από το να ενισχύσουν την Πελοπόννησο και τη Στερεά μέσω της θάλασσας, κερδίζοντας χρόνο για τον αγώνα, αλλά δεν ήταν μόνο εκείνοι. Η Επανάσταση διαδόθηκε και στη Βόρεια Ελλάδα. Πρώτοι-πρώτοι ήταν οι Σουλιώτες, οι οποίοι μόλις είχαν νικήσει τον Άλλη Πασά. Συνειδητοποίησαν ότι ο Χουρσίτης στρεφόταν εναντίον τους και έτσι χτύπησαν πρώτοι, στα Ιωάννινα, την Άρτα και την Πρέβεζα. Όμως ο τουρκικός στρατός ήταν πολυάριθμος και όταν οι Σουλιώτες έχασαν τους Αλβανούς συμμάχους τους, έμειναν αβοήθητοι. Παρόλο που κέρδισαν στα 5 πηγάδια, αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν. Πολλοί επέστρεψαν στο Σούλι, αλλά αρκετοί διέφυγαν στο Νότο και άρχισαν να οχυρώνουν το Μεσολόγγι. Με την Ήπειρο στα τουρκικά χέρια, ο δρόμος για το Μεσολόγγι ήταν ανοιχτός. Στη Θεσσαλία, η Επανάσταση εξελίχθηκε άσχημα για τους Έλληνες. Οι φιλικοί Άνθιμος Γαζής και Κυριάκος Μπασδέκης ξεσήκωσαν μεγάλο μέρος του πηλίου. Πολιόρκησαν το Βόλο και το Βελεστίνο και οι Τούρκοι κλείστηκαν στα κάστρα τους, όπως ακριβώς έγινε στην Πελοπόννησο. Όμως, οι περισσότεροι ήταν χωριάτες και αγρότες, άμαθοι από πόλεμο, ανοργάνωτοι και άοπλοι. Ο Δράμαλης βρισκόταν στη Λάρισα, η οποία ήταν ισχυρή στρατιωτική βάση και όταν κινήθηκε εναντίον τους, σκόρπισαν και προσκύνησαν. Αν και η Επανάσταση έσβησε, κάποιοι διέφυγαν στις σποράδες. Τον Μάρτιο ξεσηκώθηκε και η Μακεδονία, με πρωτοστάτη τον έμπορο και φιλικό Εμμανουήλ Παπά. Εκείνος είχε φτάσει στο Άγιον Όρος από την Κωνσταντινούπολη, φορτωμένος με όπλα και πολεμοφόδια. Ολόκληρη η Χαλκιδική ξεσηκώθηκε, μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Οι Οθωμανοί αντέδρασαν εγκαίρως. Αφού σκότωσαν 25.000 Έλληνες της Θεσσαλονίκης, κατέστρεψαν πολλά χωριά και αντιμετώπισαν τους επαναστάτες στα Βασιλικά και στην Κασάνδρα. Οι Έλληνες ιτήθηκαν
και διαλύθηκαν. Πολλοί κατέφυγαν στην Νάουσα, αλλά οι Τούρκοι την πολιόρκησαν. Για να μην πιαστούν εχμάλωτοι, γυναίκες και παιδιά έπεσαν στον κρεμό της Αράπιτσας. Μέχρι το 1822, όλος ο Βοράς είχε υποταγή στους Τούρκους. Αλλά με την αντίστασή του είχε εξασφαλίσει χρόνο για την επανάσταση στον Νότο. Και αυτός ο χρόνος θα έφερνε δύο μεγάλες νίκες για τους Έλληνες.